Πολλά ερωτηματικά γεννάει χθεσινοβραδινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού να εγκρίνει στην ουσία ένα έργο που απορρίφθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Πάτρας και σταμάτησε στη ΔΕΙΑΜΒ μετά από παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο λόγος για το περίφημο σύστημα καταγραφής των διαρροών στο δίκτυο της Ίδρυυσης του Αλμυρού, το οποίο έχει κοστολογηθεί στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε μια περιοχή όμως που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα επάρκειας νερού κατά τους θερινούς μήνες. Ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Χρήστος Βούλγαρης διευκρίνησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΙΑ Αλμυρού, ώστε να εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη και να ενταχθεί το έργο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας και τους συνδυασμούς μας, τους οποίους εκφράσαμε και ως προς το κόστος του έργου και ως προς την αποτελεσματικότητα του έργου. Χαρακτηριστικά Δημοτικός μου Σύμβουλος είπε ότι είναι σαν να έχουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει παντελόνι και του φοράμε γραβάτα. Διότι όντως θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα πριν στο δίκτυο ίδρυυσης του Αλμυρού κυρίως, αλλά και των άλλων οικισμών, και εν συνεχεία να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα του ηλεκτρονικού ελέγχου της λειτουργίας των πηγών, της λειτουργίας των δεξαμενών, των ποσοτήτων του νερού ή του δικτύου, αν έχουμε διαρροές ή όχι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού, πρωτού αποφασίσει για τη διενέργεια διαγωνισμού, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις καταγγελίες των εργοληπτών δημοσίων έργων για υποψίες διαπλοκής, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες που συμμετείχαν στον αντίστοιχο διαγωνισμό της ΔΕΙΑΜΒ είχαν την πιστοποίηση της Siemens. Εμείς, έχοντας γνώση από αυτά τα προηγούμενα, θα κοιτάξουμε ευθύς εξ αρχής και το κόστος του έργου, την ποιότητα των μηχανημάτων, την αποτελεσματικότητα του έργου. Όλα αυτά δεν έχουν κριθεί, διότι στα χέρια μας δεν έχουμε ούτε μελέτη, ούτε τίποτε ακόμη. Απλώς για να διευκολύνουμε το έργο του Δήμου, ώστε να υποβληθεί αυτή η μελέτη, γιατί μπορεί πράγματι να βγει μετά από 1-2 χρόνια ότι είναι ένα έργο σοβαρό. Και πράγματι, αν είναι στα ποσά που πρέπει, δηλαδή αν η αξία του κόστος του δεν είναι το 3,3, μπορεί να είναι και λιγότερο.